Παρετείται τελικά ο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΣΥΤΑ, Στάθη Κητή, ο οποίο έγινε το μεσημέρι δεκτό από τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Στη μικρή διάρκεια συνάντηση, ο Στάθη Κητή ανέφερε ότι μέχρι το τέλο του μήνα θα παρετηθεί αφού ολοκληρώσει την έκθεση πεπραγμένων τη ΣΥΤΑ. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία αποδέχθηκε σύμφωνα με πληροφορίε στην παρέτηση Κητή, ξεκαθαρίζοντα του ωστόσο ότι η ενεξελίξη έρευνα θα ακολουθήσει την ενομισμένη διαδικασία. Την ίδια ώρα στην Ερευνητική Επιτροπή Νέα αποκαλύψει έρχονται στο Σύμφωνα με τη μαρτύρια του Χριστόφορου Γιανακού, διευθυντή τη υποστηρικτική υποδομή τη ΣΥΤΑ, δεν υπάρχει μηχανισμό ελέγχου ποιότητα του έργου στη δρομολαξά. Καθώ οι ρητέ οδηγίε που δίδονταν στον ίδιο ήταν να πιστοποιεί τι διάφορε πληρωμέ για εργασίε που διεκπεραιώνονταν. Ο κύριο Γιανακού παραδέχθηκε μάλιστα στην Επιτροπή ότι δεν πληρούνταν οι διεθνεί προδιαγραφέ που ενδείκνυνται σε μεγάλα έργα και για άλλου οργανισμού του Δημοσίου. Η παραδοξότητα με την οποία γίνονταν οι πληρωμέ στον εργολάβο του έργου αποκαλύφθηκαν μετά από σωρία ερωτήσεων των μελών τη Ερευνητική Επιτροπή. Το Ταμείο Συντάξεων, σύμφωνα με τον κύριο Γιανακού, πλήρωνε τον εργολάβο και ο επιχειρηματία που τελεί υποκράτηση εξέδιδε τι αποδείξει με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι εκείνο κατέβαλε τι πληρωμέ. Σε υπόδειξη από την Επιτροπή ότι λόγω του μεγέθου του έργου θα έπρεπε καθημερινά να ελέγχεται με βάση και τη διεθνή πρακτική, ο Χριστόφορο Γιανακού διευκρίνησε ότι οι οδηγίε που είχε ήταν ξεκάθαρε και περιορίζονταν μόνο στην πιστοποίηση των πληρωμών. Η παρουσίαση του έργου έγινε από τον αρχιτέκτονά του και οι προσδοκίε εστιάζονταν στο να παρουσιαστούν όλα τα τεκμήρια για την ποιότητα του έργου κατά την παραλαβή του. Σε άλλο σημείο τη μαρτυρία του, ο κύριο Γιανακού ανέφερε ότι εγγυήσει για ένα τόσο τόσο μεγάλο έργο υπάρχουν μόνο για τον πρώτο χρόνο. Η Ερευνητική Επιτροπή προγραμματίζει να επισκεφθεί το έργο στην Τρομολαξά για να τύχει επιτόπιες ενημέρωσης από όλους τους αρμοδίους για την εξέλιξη του έργου.